Ότι εδώ ακούστηκαν και ψεύτικες προφητείες. Του Νοστραδάμου δεν είναι πραγματικές προφητείες και έχω λόγους, αν με αφήσετε να το αποδείξω. Εντάξει, αποκαλύψω, σας ικανοποιεί εσάς, αν καταστραφεί ο κόσμος. Σας ικανοποιεί. Ποιο? Ότι θα έρθουν αυτά τα τέρατα που λέει εκεί πέρα και φάνε τον κόσμο και αφήσουν τόσους 144.000. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή για την αποκάλυψη παλιότερα στο Sky. Ναι. Και ήμουνα με τον κύριο Φέρη και είχαμε πάλι το ίδιο θέμα. Ωραία. Λοιπόν, σας ικανοποιεί το γεγονός εσάς. Αυτό είναι το ερώτημα. Να αφήσουμε τον κύριο Σωτηρόπουλο να εκφέρει τη γνώμη του. Σαφώς. Αλλά πάνω σε αυτό, γιατί είναι κρίσιμο το ερώτημα. Για αν είστε δίκαιοι άνθρωποι, να με αφήσετε να ομιλήσω. Να καταστραφεί ο κόσμος. Ας ολοκληρώσει. Ως προς τον Οστράδαμο. Ροκανίζει ο κύριος Μπεγαλής. Δεν μου απάντησε όμως το κρίσιμο. Έλα κύριε Σωτηρόπουλε. Εβραϊκής καταγωγής. Πέθανε με την μομφή ότι ήταν τσαρλατάνος, απατεώνας και τυχοδιώκτης ή το δε και αστρολόγος, όχι αστρονόμος, αστρολόγος και προφήτευε, έγραφε τα τετράστιχα αυτά κατά το σμάντης του Απόλλωνος χρησιμοποιώντας τρίποδο, βακτηρία, λεκάνη με νερό που ήγραινε τον μανδύα του όπως η ψευδομάντης του Απόλλωνος. Οι προφητείες του τις έχω διαβάσει όλες. Υπόβαλα τον εαυτό μου στη δοκιμασία να διαβάσω όλες αυτές τις προφητείες. Δεν έχουν καμιά σχέση με τις προφητείες αληθινές. Τις διακρίνει η γενικότητα και η αοριστία. Και αναφέρω ένα χαρακτηριστικό σημείο. Προφήτευσε, λένε, τον Χίτλερ. Μα δεν είπε Χίτλερ, είπε Χίστερ. Και το γράφει σε πολλές στροφές. Χίστερ, Χίστερ, Χίστερ. Ένας προφήτης που έστω και σε μια προφητεία κάνει λάθος, δεν είναι αληθινός προφήτης. Διαβάσατε εδώ προφητείες για τον πόλεμο. Δεν λέει τίποτε συγκεκριμένο. Ορίστε, έχω και εγώ την προφητεία εδώ που λέει για πόλεμο. Το χρόνο του 1999 και στους 7 μήνες θα έρθει από τον ουρανό, βλακεία μεγάλη, ο βασιλιάς του τρόμου, θα μας έρθει ουρανοκατέβατος. Θα φέρει πίσω τη ζωή στο μεγάλο βασιλιά των Μογγόλων. Τι θα πει, θα φέρει πίσω τη ζωή στον μεγάλο βασιλιά των Μογγόλων? Θα κάνει καμιά ανάσταση δηλαδή νεκρού? Θα βασιλεύσει ευτυχισμένα πριν και μετά τον πόλεμο? Τι βγαίνει από αυτό και πώς βγαίνει από εδώ η Κίνα και πόλεμος κινεζικός και ότι θα γίνει το 99? Εσείς το παρουσιάσατε σαν τελεσμένο γεγονός. Το 1999 θα εισβάλλει η Κίνα προς την Ανατολή. Δεν λέει τέτοιο πράγμα εδώ. Ένα λεπτό, εγώ παρέμβαση. Στις γραφές διαβάζετε καλά, αλλά τους Νοστράδαμους σας ξεφεύγουν. Τον Νοστράδαμο τον διάβασα όλο. Ορίστε. Εδώ τον έχω. Ορίστε. Από τις εκδόσεις Λιβάνη, η προφητεία του Νοστράδαμου. Διαβάστε εδώ. Πρωτού διαβάσω, θα σας πω κάτι όμως. Ένα λεπτό. Οι στίχοι αυτοί γράφτηκαν πρώτα λατινικά κατά πάσα πιθανότητα, κατόπιν γαλλικά και κατόπιν έχουν λέει αλλιώ. Κύριε Σωτηρόπουλε, εισβολή της Κίνας στην Ευρώπη. Οι 7 χώρες Ανατολικής Ευρώπης θα γνωρίσουν μια θανάσιμη συνέχεια επειδή θα έχουν σκορπίσει το θάνατο. Θα καταπονηθούν από τους βομβαρδισμούς, τη θύελα, την επιδημία και τη μανία των εχθρών. Ο αρχηγός της Ασίας θα τρέψει φυγή όλους τους δυτικούς και θα υποτάξει τους αρχαίους κατακτητές. Σας απαντώ. Αυτό δεν είναι. Αναφέρει που... Κίνα. Εμείς... Αυτό δεν είναι, δεν είναι πουθενά μέσα στα τετράστιχα. Δεν πετύχατε αυτός... το δικό σας. Όχι, όχι, εδώ τα έχει όλα. Μου επιτρέπετε λίγο. Εδώ έχει στους 10 αιώνες. Εξαρτάται πώς ερμηνεύουμε. Αυτός έγραψε ένα βιβλίο 10 αιώνες. Εμείς δεν υιοθετούμε τίποτα από όλα αυτά. Να μου βρείτε το κείμενό του. Ωραία. Αυτά είναι παραποιημένα. Έχει γραφεί και στον τύπο ότι έχουν αλλοιωθεί οι στίχοι. Να μην παρέμετε, να ολοκληρώσει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Έχουν αλλοιωθεί οι στίχοι του Νοστράδαμου από τους ερμηνευτάς, οι οποίοι ερμηνεύουν κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον και έχουν προσαρμοστεί προς τα γεγονότα. Και είναι επιδεκτικές πλήθους ερμηνιών. Είναι δε πάρα πολύ ασαφείς. Να σας διαβάσω έτσι, ενδεικτικός. Ένα μόνο. Να δείτε. Νομίζω συμφωνάμε όλοι, κύριε Σωτηρόπουλε. Μα συμφωνούμε, δεν χρειάζεται. Αυτό το πράγμα το είπαμε όλοι. Ως προς τη γραφή, εκεί έχει 2.000 περίπου προφητείες. Η Παλαιά και η Κοινή Διαθήκη. Αυτό που λένε πας προφήτης μετά Χριστό είναι γάιδαρος. Αυτό είναι μια λαϊκή ρίση η οποία προέρχεται από μια παρεξήγηση λόγω του Χριστού. Και ο κύριος Φίλης δεν το δέχεται. Ο Χριστός είπε. Γυράσκω, ήδη δεσκόμενο. Πρώτη φορά ακούω ότι πας προφήτης, δεν είπατε μετά Χριστόν Γάιδαρος. Αυτό που λέγεται μετά Χριστόν πας προφήτης Γάιδαρος, αυτό είναι μια παρεξήγηση. Κύριε Φίλη, αυτό μας το έλεγε ο δάσκαλός μας στο δημοτικό. Καλά, όλοι το έχουμε ακούσει, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δεν το έχω ακούσει άλλη φορά. Τώρα, βέβαια, με όποιον δάσκαλο καθίσει τέτοια γράμματα θα μάθει. Δεν έκατσα με τον κύριο Σωτηρόπουλο, αλλά έχει ακουστεί, νομίζω, είναι ευρύτητα διαδεδομένο και λέγεται. Ναι.
σας έχει διαφύγει. Όμως... Ο Χριστός, συγγνώμη, να πω πως προήλθε αυτό. Ο κύριος Φίλης δεν συμφωνεί με την άποψη. Να πω πως προήλθε αυτό. Και είναι καθηγητής θεολογίας. Διότι σοβαροί άνθρωποι έχουν αυτή την εντύπωση. Ο κύριος Φίλης, εντάξει, είναι σοβαρός άνθρωπος, καθηγητής είναι. Δεν υπάρχουν προφήτες, σου λέει. Να απαντήσω. Ο επιστήμον θεωρητικότητα. Έχουν προορατικότητα πολλοί άνθρωποι. Ανεξάρτητα είναι πιστοί, όχι, έχουν προορατικότητα. Δέχεστε ότι υπάρχουν προφήτες. Όχι, δεν υπάρχουν. Καταρχάς, προφήτης, λέει ο ίδιος ότι προφήτης είναι ο δάσκαλος αυτός, δηλαδή ο οποίος. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη η λέξη το... προφήτης έχει και τις δύο έννοιες. Και στον Όμηρο ακόμη. Αυτός που πρόφησε. Στην Παλαιά Διαθήκη με τον Όμηρο είναι απραγματάσχετο. Και στον Όμηρο ακόμη το προφήτη σημαίνει ερμηνευτή, σημαίνει διδάσκαλο κλπ. Λοιπόν, σημαίνει όμως και τον προλέγοντα τα μέλλοντα. Στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη έχουμε προφήτες. Αυτό που λέει πας προφήτης μετά Χριστό είναι γάιδερος, προέρχεται από παρεξήγηση ενός λόγου που είπε ο Χριστός. Ο Χριστός είπε ότι οι προφήτες προεφήτευσαν για το πρόσωπό του, για τον ερχομό του, μεσιακές προφητείες. Μέχρι του Ιωάννου του Προδρόμου. Είναι ο τελευταίος από τους μεσιακούς προφήτες, από τους προφήτες που προφήτευσαν τον ερχομό του Χριστού. Ωραία. Εκεί σταματάει. Προφήτες όμως που προφητεύουν άλλα πράγματα. Έχουμε και στην Καινή Διαθήκη τον Άγαβο, αναφέρει η πράξη, που προφήτευσε μια πείνα που συνέβη σε όλη την οικουμένη τότε επί Κλαβδίου και Έστω. Ένα λεπτό. Άρα έκανε λάθος ο Χριστός όταν είπε ότι συγγνώμη, δεν... το τελευταίο δηλαδή, βιβλίο. Οι προφητείες είναι ιστορικές μαρτυρίες. Συγγνώμη, αυτό το λέτε. Τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη, το πιο τρομερό βιβλίο, με το τρομερότερο μεγαλείο, επίκαιρο βιβλίο, χαρακτηρίζεται ως προφητεία με την έννοια. Ότι προφητεύει εσχατολογικά γεγονότα. Αν δείτε μια πολεμική ταινία του Spielberg, δεν απέχει πολύ από το περιεχόμενο της Αποκάλυψης. Δηλαδή το αντιγράφουν, το μιμούνται και υπ' αυτήν την έννοια εμείς εδώ υποθέσαμε. Μια ότι... μέρα, κύριε Στρατοπλόπουλο, να μιλήσουμε για την Αποκάλυψη και με συγκεκριμένες προφητείες. Ακούστε με. Κύριε Σωτηρόπουλε, δεν προσβάλλω το άγιο αυτό και εμπνευσμένο κείμενο. Θέλω να πω ότι οι κύριοι αυτοί, οι πολεμοκάπηλοι, μπορούν να εκμεταλλευτούν τέτοια ευρύτα δεδομένα στις μάζες. Επιτρέψτε μου, ο Παΐσιος, ο Γέροντας, ο Γιορίτης, πιστεύετε ναι. ότι ήταν εμπνευσμένος άνθρωπος. Να σας πω εγώ. Έχω προσωπική αντίληψη, μου είπε πράγματα ναι. που δείχνουν ότι είχε και διορατικό χάρισμα ναι. και προορατικό. Εμένα συνεργάτης μου, ο οποίος εκκλησιάζεται εκεί, ο οποίος έχει τον πνευματικό του πατέρα εκεί, συνεργάτης εκπομπής μου, μας είπε ότι πήγαιναν άνθρωποι άγνωστοι και τους προσφωνούσε με το μικρό του όνομα. Γεγονός είναι αυτό. Δηλαδή είχε εκπληκτικές δυνατότητες. Εκπληκτικότερες δεν είχε ο Πορφύριος. Πάμε να δούμε τις προφητείες τώρα λοιπόν, του δεν Παΐσιου. Τελείωσε, θα ολοκληρώσετε. Όχι. Μισό λεπτό. Σύμφωνα λοιπόν με την προφητεία του, οι Κούρδοι θα αποκτήσουν δικό τους ανεξάρτητο κράτος όπως και οι Αρμένοι θα διευρύνουν το δικό τους. Θα διαλυθεί πάλι η Τουρκία εδώ και θα μπει η Ελλάδα αυτό στην Κωνσταντινούπολη. Παΐσιος. Στο βιβλίο του, στο έργο του. Λοιπόν. Δείτε το. Ο πατέρας Παΐσιος γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας το 1924. Παιδί προσφύγων αφιερώθηκε στην μοναχική ζωή από το 1953 μέχρι και τον Ιούνιο του 1994, όπου και εκοιμήθη εν κυρίω. Ήταν ένας σύγχρονος οσιομάρτυρας, ο θεολόγος της εμπειρίας, ο αφανής συγγραφέας, ο ασκητής που άφησε εποχή με τις προφητείες του. Χαρακτηριστική είναι η προφητεία για την διάλυση της Τουρκίας. Επισκέφτηκε τον Γέροντα μια ομάδα Κυπρίων, οι οποίοι ήθελαν να συζητήσουν το εθνικό τους θέμα. Το υπαίθριο αρχονταρίκι ήταν έτοιμο. «Από πού είστε», τους ρώτησε ο Γέροντας. «Από την Κύπρο, Γέροντα». «Τι κάνετε, πώς τα περνάτε εκεί». «Τι να κάνουμε, Γέροντα, μας έφαγαν οι Τούρκοι». Ο Γέροντας χαμογελώντας τους είπε: «Εγώ δεν σας βλέπω φαγωμένους». Τους έβαλε να καθίσουν, τους κέρασε και μετά τους είπε: «Μη φοβάστε τους Τούρκους, θα διαλυθούν». Οι επισκέπτες του παραξενεύτηκαν, αλλά ο Γέροντας συνέχισε: «Ναι, σας λέω. Η Τουρκία θα διαλυθεί. Τώρα εσείς να κάνετε τον ψόφιο κοριό και θα έρθει ο καιρός που οι Τούρκοι θα πάθουν ζημιά. Κούρδοι και Αρμένοι θα κάνουν δικό τους κράτος. Θα ανεξαρτοποιηθούν. Οι υπόλοιποι, επειδή δεν σέβονται τους διεθνείς κανόνες, θα διαλυθούν ευγενώς από τους μεγάλους. Μετά, σε εμάς τους Έλληνες, θα δώσουν την πόλη. Όχι γιατί θα μας αγαπούν, αλλά γιατί θα έχουμε τηρήσει με τριοπαθή στάση. Ναι, την πόλη θα την ξαναπάρουμε». Τι είπατε? Καλώς. Τι είπατε? Είναι? Σημητικός. Μάλλον έλεγε ό,τι θέλανε να ακούσουν. Αυτά τους έλεγε ό,τι θέλανε να ακούσουν. Όχι, αυτή είναι η ερμηνεία. Αυτή είναι η ερμηνεία η δικιά μου. Τους έλεγε ό,τι θέλανε να ακούσουν. Οι Εβραίοι ήσαν διασπαρμένοι σε όλο τον κόσμο. Το αντισημητικό πνεύμα είναι γνωστό. Και η γραφή προέβλεπε... Το σημητικός δεν το είπε σχέση με τους Εβραίους, με τον Πρωθυπουργό. Θα πω κάτι σχετικό με αυτό που είπε ο πατήρ Παΐσιος.
Η Γραφή όμως προέβλεπε ότι οι Εβραίοι θα έκαναν κράτος και θα έπαιρναν την Ιερουσαλήμ. Όλοι έλεγαν παραμύθια. 2.000 χρόνια τώρα δεν έγινε τίποτε. Και επί των ημερών μας εκπληρώθηκαν και δύο οι προφητείες. Το Ισραήλ και κράτος έκανε και την Ιερουσαλήμ πήρε. Έτσι θα πάρουμε και εμείς την Κωνσταντινούπολη, διότι το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης μετά τον Ιωάννη της Αποκαλύψεως, στη διαδρομή κύριε, 19 αιώνων της Εκκλησίας, είναι ο, μεγαλύτερος προφήτης, ο Κοσμάς. Κύριε Φιλή. Και μιλάμε για Νοστράδαμο από την όσο της ξενομανίας που έχουμε εμείς. Τώρα θα επαναλάβετε τον Γυράσκο Αΐδη Δασκόμενος. Δεν πιστεύατε ότι θα ακούσετε από συναδελφό σας έτσι με τόση πειθό ότι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Το λέει είναι ο Κοσμάς και θα γίνει. Πόθη. Ο Κοσμάς είπε εκατοντάδες προφητείες και έγιναν οι πλήστες. Καλά. Και αυτές που έγιναν εγγυώνται αυτές που δεν ακούστε, έγιναν. Ακούστε κύριε Σωτηρόπουλε, για να μην συγχαίουμε τα πράγματα, ο Κοσμάς ο Ετωλός εκφράζει το δημόσιο ελληνικό αίσθημα που ήταν μέσα όχι στα ποίηματα πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας ήταν. Αυτό το είναι μια λαϊκή πάλι ρίση και του Αγίου Κοσμά του Ετωλού ήταν και είναι όλων μας ένα ευσεβής πόθος. Κύριε Λουκά, διαφωνώ σε αυτό. Διαφωνώ ο Κοσμάς είπε εκατοντάδες προφητείες. Είπε παραδείγματος χάρη θα πετούν οι άνθρωποι, το διάβασε ο κύριος Μάκης προηγουμένως, σαν μαυροπούλια στον αέρα και θα ρίχνουν φωτιές στη γη. Το είπε, δεν το είπε. Και θα τρομοκρατούνται οι άνθρωποι. Είπε, θα μιλάει ένα. Συγγνώμη. Και ο Ιούλιος Βέρν είπε διάφορα πράγματα. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω. Ο Ιούλιος Βέρν δεν έγραψε. Να απαντήσω. Ο Ιούλιος Βέρν το έχω ακούσει χιλιάδες φορές αυτό. Είναι κοινό. Τετριμένο. Δεν είπε με την έννοια ότι είναι προφήτης και θα γίνει. Απλώς έγραφε μυθιστορήματα, φαντασία. Και γιατί πάτε στον Ιούλιο Βέρν, αφού θέλετε να αναφέρετε μυθιστορήματα και φαντασία. Έγραψε. Και δεν πάτε στον Μύθο Δεδάλου και Ικάρου. Που είναι και προηγουμένως είπατε, αν δεν κάνω λάθος, ναι? Είπατε ναι. Ότι προφήτες υπήρξαν μέχρι προ-Χριστού. Αυτοί που προφήτευσαν την έλευσή τους, έτσι δεν είναι. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα. Προφήτες μέχρι τον Χριστό, μέχρι τον Ιωάννη ήταν αυτοί που προφήτευσαν την έλευση του Χριστού. Ακριβώς. Προφήτες μεσιακοί δεν υπάρχουν μετά αφού ο Χριστός ήρθε. Ακριβώς. Μετά όμως υπάρχουν προφήτες, είπα, ναι. Όπως ο Ιωάννης της Αποκαλύψεως που προφητεύουν άλλα γεγονότα. Ναι. Ο Κοσμάς προφήτευσε καταπληκτικά πράγματα. Είπε, θα μιλάει ένας από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Και ο άλλος από τη Μοσκοβιά, τη Μόσχα. Και θα συνονοούνται περίφημα σαν να βρίσκονται σε πλαγινά δωμάτια. Είπε θα βγει ένα κουτί μαγικό που θα ασκεί μαγεία και έλξη που θα τρελάνει τον κόσμο και ο διάβολος θα μπει στα σπίτια και τα κερατά του θα είναι στα κεραμίδια. Εντάξει. Χαρακτηριστική. Εννοούσε το κουτί της Πανδώρας. Για την κακή σκηνή της τηλεοράσεως. Το επιτρέπετε. Μην κυρία Τζάνη. Όχι κύριε. Λέμε πράγματα σοβαρά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εσείς και εγώ είμαστε όργανα του διαβόλου δηλαδή. Που πολέμησε για να είσαι εσύ ελεύθερη σήμερα και να μας λες αυτά που μας λες. Κοιτάξτε, μου επιτρέπετε ένα λεπτό κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ακούστε με σας παρακαλώ. Ακούστε με. Το τι γνώμη έχω εγώ και τι εκτίμηση για τον κύριο Έλληνα μάρτυρα που ακούει στο όνομα Κοσμάς Ετωλός. Για να μην γελάς λοιπόν όταν μιλάμε για Κοσμά. Όχι, σας παρακαλώ. Γελάω διότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως το παρουσιάζετε με το κουτί που εμείς, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, όλη η παρέα εδώ και εσείς και εγώ είμαστε όργανα του διαβόλου. Όχι. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Μέσα στο κουτί. Είμαστε μέσα στο κουτί, γιατί θα πει ο διάβολος. Κυρία Ζάνη, είστε πιο επικίνδυνοι. Ζυγίζω τα λόγια μου. Είπα για την κακή χρήση της τηλεοράσεως, είπα. Προσέχω τι λέω, εσύ δεν προσέχεις τι λες. Λοιπόν, ο Κοσμάς είπε. Ένα λεπτό. Να σας πω ένα. Λέτε ο Μάκης, ο Λουκάς, μετά πάτε ο Κοσμάς, θα μπερδευτούμε με τα μικρά. Μπορούσε κανείς να προφητεύσει χωρίς έμπνευση Θεού τις επιστημονικές εφευρές του αιώνα μας. Μία άνω τελεία, κυρία Γιαννοπούλου, παρακαλώ λίγη ησυχία. Φαντάζομαι ότι θα θέλετε ως στίχουργος έτσι να αποστασιοποιηθείτε από μερικά πράγματα και όχι να προσεγγίσετε κάποια. Όχι να αποστασιοποιηθώ, ίσα. Εγώ πιστεύω ότι και υπόθηκαν τόσα πολλά και μιλάω έτσι προς το τέλος, οπότε έχω να πω διάφορα. Όντως, το έτος 1999 είναι ένας μαγικός αριθμός που οι μεν το παίρνουν σαν τα τρία εννιάρια και οι δε λένε ότι είναι ένα καταστροφικό έτος επειδή είναι καμουφλαρισμένο το 666, ιδωμένο ανάποδα, ακριβώς αντεστραμμένο.
Όσο αφορά τον Νοστράδαμο, έχω σαφέστατη άποψη. Ο Νοστράδαμος κατ' εμέ και από τις έρευνες που έχω κάνει χρόνια, διαβάζοντας δηλαδή σαν πολίτης, δεν έχει καταφέρει να ερμηνευθεί στο έπακρο ή τουλάχιστον όσο θα έπρεπε. Εγώ πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν τον Νοστράδαμο έχουν πέσει έξω σε αρκετά γεγονότα στις μεταφράσεις τους, έχουν πέσει έξω και σε ημερομηνίες και σε γεγονότα που αναφέρει ο Νοστράδαμος. Εγώ θεωρώ ίσως το πιο προφητικό έργο την Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο οποίος ναι μεν και αυτός δεν έχει κανείς καταφέρει να τον ερμηνεύσει πλήρως, αλλά παρόλα αυτά δίνει σαφέστατα την εικόνα προς την οποία οδεύει ο πλανήτης. Δηλαδή ότι θα φτάσουμε μία μέρα που θα βλέπουμε τα αγαθά να κρέμονται πλούσια από τα δέντρα, αλλά δεν θα μπορούμε να αγγίξουμε τίποτα. Πέρα από αυτό όμως, ανεξαρτήτως προφητιών, αυτό που πρέπει όλοι να αποδεχθούμε εδώ σε αυτό το πάνελ είναι ότι ζούμε ένα παραλογισμό στα Βαλκάνια και ότι στην ουσία, ανεξαρτήτως προφητιών, αυτό που πληρώνουμε και που από τις πληροφορίες που εγώ εισπράττω από δημοσιογραφικούς κύκλους και από κύκλους Ελλήνων στο Λονδίνο, στην ουσία είναι ένας οικονομικός πόλεμος. Μετά το σκάνδαλο με τη Μόνικα Λεβίνσκι και ο Κλίντον για να διατηρήσει την εξουσία, πήρε χρήματα για να παραμείνει στην εξουσία από τους εμπόρους των πολεμικών βιομηχανιών και απλά αυτό το ποσό κάπου έπρεπε να αποσβεστεί, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, οι πύραυλοι έχουν και ημερομηνία λήξης. Αυτοί που πέφτουν αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια έπρεπε να πέσουν, διότι άλλωστε θα ήταν άχρηστοι. Πιστεύετε μετά από λίγο αυτό, καιρό. Ότι αυτό το συζητούν μεγάλοι εφοπλιστικοί κύκλοι στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή, Έλληνες. Την οικονομία του χρόνου υπολόγισαν. Οικονομικός πόλεμος είναι καταρχήν και κατά δεύτερον είναι και θρησκευτικός πόλεμος. Φαντάζομαι. Τον θρησκευτικό πόλεμο τον έχει προφητέψει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Μιλάει τη γλώσσα της πίστεως η κυρία. Εγώ λέω πώς θα. Δεν θα κάνουμε τον Ιωάννη Νοστράδαμο. Μου θυμίζετε τη φωτογραφία αυτή του κυρίου στη Δευτέρα Παρουσία που χωρίζει τους πιστούς και τους άπιστους. Όχι, εγώ και μιλήστε θα το κάνει αυτό. Και στη μέση το του τραπεζιού έχετε αναλάβει τέτοιο ρόλο. Να κοιτάξουμε να πάμε στα δεξιά, κύριε. Εγώ λοιπόν τώρα. Ως άπιστος Θωμάς, η Μάκης τώρα. Να ολοκληρώσω, συγγνώμη κιόλας. Ο κυρία λοιπόν, Γιανοπούλου, σε εσάς είχα μια επισήμανση ήθελα να κάνω. Μια αγαπητή Φυγένεια ήθελα να πω το εξής. Σίγουρα λοιπόν θα έχει περάσει από το μυαλό σου ότι από τη στιγμή που εξέλιψε, κυρία Τζάνη, παρακαλώ. Μην φωνασκείτε. Περνάνε οι φωνές σας από το μικρόφωνο και δεν ακούγονται οι άλλοι. Δεν φωνασκεί, υπό τον θορίζει. Τα έχετε μαζί της. Πάντως η κυρία Τζάνη έχει το εξής. Μου έγινε μία ερώτηση, κυρία Τριανταφυλόπουλου. Όχι, λέω, όταν μιλάνε οι άλλοι, αν μιλάτε όλοι μου μαζί. Μου έγινε μία ερώτηση και απάντησε στην ερώτηση. Ναι, καλό είναι να μην συζητάτε όταν Συμφωνή. Μιλάει κάποιος συνομιλητής σας. Αλλά δεν υπήρχε πρόθεση. Για λόγους τεχνικούς. Έχει περάσει σίγουρα από το μυαλό σας ότι αφού εξέλιψε ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Φρόντισαν οι κύριοι αυτοί μέσα από συστήματα πανεπιστημιακά που τροφοδοτούνται και χρηματοδοτούνται από το Πεντάγωνο και από το Κογκρέσο. Τα έχουμε ήδη δείξει άλλες έρευνες να ανακαλύψουν τις εθνικές μειονότητες. Γιατί οι κομμουνιστές δεν προκαλούν δέος φόβο τώρα. Και πέσαμε στο πηγάδι των εθνικών μειονοτήτων και άρχισε η ιστορία. Και έχουμε εμείς μειονότητα αυτή τη στιγμή. Έτσι, δηλαδή. Αύριο οι Αμερικάνοι θα έχουν το δικαίωμα. Μην πάμε στη Θράκη όμως, να μείνετε στις προφητείες. Πώς δεν έχουμε. Θέλω να μου πείτε. Έχετε πάει στη Θράκη. Κάποιους μουσουλμάνους, δεν έχουμε τέτοιου είδους. Θρησκευτική μειονότητα, εθνική και όχι εθνική. Πείτε μου κάτι. Κυρία Γιανοπούλου, ένα λεπτό. Εσείς πιστεύετε στις προφητείες, ναι ή ου. Είναι απλό. Εγώ σας είπα, πιστεύω μόνο στο κείμενο του Ιωάννη. Αλλά παρόλα αυτά. Ναι, στην Αποκάλυψη. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην αποδεχθώ. Ότι κανείς δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να το ερμηνεύσει πλήρως. Θα δείτε τώρα σε λίγο την αποκάλυψη έβδομης τέχνης. Το ότι ζούμε δε την εποχή του κακού, το πιστεύω σαφέστατα αυτό που λέει ο Ιωάννης, ότι ζούμε την εποχή του κακού, η εποχή του καλού. Αυτό, το καλό δηλαδή θα έρθει από τη θάλασσα, δεν ξέρω πότε θα εμφανιστεί. Αλλά θέλω να πω και κάτι τελευταίο, ότι πρέπει να αφυπνιστούμε κάποια στιγμή, να αφυπνιστούμε και επίσης, θέλω να ξέρω γιατί δεν βγάζουν στη δημοσιότητα κάποια σενάρια τα οποία κυρίως όσοι είμαστε στο δημοσιογραφικό χώρο τα ακούμε ότι είναι από τώρα προδιαγεγραμμένο ότι μετά από 5 χρόνια θα παραδώσουμε τη Θράκη και 3 ελληνικά νησιά που αυτό δεν έγκυται πια στις προφητείες αλλά είναι βάση κάποιων σχεδίων που είναι γραμμένα ήδη στα χαρτιά δεν η αλλαγή των συνόρων. Κανένας δέχεται ότι θα παραδώσουμε εμείς ποτέ τη Θράκη ή έστω μέτρο από τη γη μας. Σενάρια πολεμικά μπορούν να γίνονται σε πανεπιστήμια. Κατά καιρούς τα έχουμε ανακαλύψει. Μπορεί να αποτελούν ευσεβείς πόθους κάποιων κυρίων. Θα δείτε στις επόμενες εκπομπές τι ανακαλύψαμε
μέσα στο ίντερνετ και στα παράθυρα. Αν όμως γίνει σε 5 χρόνια, του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Τα λέει καλώς. Κύριε Κριτικέ, εσείς τώρα, ως ηλεκτρονικός θα μιλήσετε, ως πιστός θα μιλήσετε, ως ερευνητής περίεργων φαινομένων, όπως θέλετε, διαλέξτε όποια ιδιότητα από όλες επιθυμείτε. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε? Πιστεύω στις προφητείες, αλλά στις προφητείες της Αγίας Γραφής, όχι του Νοστράδαμου. Από ό,τι βλέπω, ο Νοστράδαμος έχει πει πολλά πράγματα και μερικά μάλλον μοιάζουν λίγο να βγαίνουν, τα οποία δεν βγαίνουν και ακριβώς από ό,τι βλέπω. Επίσης, του φίλου του οδοντογιατρού που είχε έρθει στην άλλη εκπομπή, που λέει ότι σε ένα-δύο μήνες ότι θα γίνουν αυτά που λέει ότι θα γίνουν, και αυτά πιστεύω ότι έχει παρασυρθεί λίγο εκεί. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν. Έχει παρασυρθεί πολύ, είναι ανεύθυνα. Ναι. Και να μην επηρεαστεί το ελληνικό κοινό που μας ακούει, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Έχω συζητήσει με τον κύριο Προϊστό και έχει πολλές πλάνες. Μέχρι την πλάνη ότι ο Θεός δημιούργησε δύο φορές ανθρωπότητα. Τέλος πάντων, δεν πιστεύω ότι θα βγουν. Μπορεί μερικά από αυτά που λέει να βγουν, αλλά όχι όλα, λίγα θα βγουν. Όχι αυτά που λέει ότι θα γίνουν τώρα τόσο γρήγορα. Εδώ υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή μέσα, που πρόκειται να γίνουν και ακόμα δεν έχουν αρχίσει να γίνονται. Και τώρα, προς το παρόν, ενεργεί το πνεύμα του Αντιχρίστου μόνο. Φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει όταν θα βγει ο ίδιος ο Αντίχριστος, που πρόκειται να βγει σε λίγο καιρό. Λοιπόν, αυτά έχω καθίσει και έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια και τα ψάχνω μέσα από την Αγία Γραφή και είναι φοβερά πράγματα αυτά που λέει μέσα. Αλλά το παρήγορο είναι, που λέει σε κάποιο σημείο μέσα, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το έχει πει σε κάποιο Ευαγγέλιο, ότι όταν είδετε όλα αυτά να γίνονται, ανακύψατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Αυτό είναι το παρήγορο. Και όποιος θέλει να ψάξει να βρει τη σωτηρία, μπορεί να την βρει μέσα από την Αγία Γραφή. Υπάρχει σωτηρία για όλα αυτά. Σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Να είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Μας λέει τι πρόκειται πρέπει να γίνει. Να γίνει. Είμαι ευχαριστημένος, κύριε, που ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Χαίρεστε. Δεν χαίρομαι. Αλλά μα χαίρεστε, πρόκειται να πόσο γίνει, λέτε θα γαλλιάσουμε. Δεν αλλάζει. Ο κόσμος. Μα γιατί όχι, δεν αλλάζει. Όχι, γιατί υπάρχει σωτηρία. Μέσα στην Αγία Γραφή. Μέσα στην Αγία Γραφή. Ακούστε με. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει. Τελικώ νικάει το αγαθό. Τον κόσμο θα τον καταστρέψει ο ίδιος ο Αντίχριστος που θα βγει. Εμείς λέμε ότι αλλάζει. Τι ωφελεί να ξέρουμε το μέλλον. Να σας ρωτήσω εσάς προσωπικά. Πριν την τελική καταστροφή. Να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε και μετά. Να ξέρουμε το μέλλον εάν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Εμένα μου αρέσει να ξέρω. Αν είναι κάτι που είναι αλήθεια, θέλω να το ξέρω από πριν. Μα τι σας αρέσει να καταστραφεί ο κόσμος. Αν είναι αλήθεια, δεν μ' αρέσει. Σας παρακαλώ. Αλλά θέλω να ξέρω την αλήθεια, το καταλαβαίνετε. Συγγνώμη λίγο. Με τον ακρίβο, να μην θέλω να δω την αλήθεια, αυταπατάμε. Ακούστε, υπάρχει μια ιδιοτροπία του μικροφόνου, το οποίο φοράμε επάνω μας, που αν μιλάνε δύο, δεν καταλαβαίνουν κανένας τι λέτε. Ταυτόχρονα. Πόσο μάλλον τρεις. Έτσι, αν θέλουμε να μην συνεννοηθούμε, μιλάτε όλοι μαζί. Ο διάλογος είναι, λέει κάποιος τι θέλει και μετά, δηλαδή αν ακούμε δύο λόγους, αν ακούμε δύο λόγους, δεν ακούγεται κανείς. Και στον κύριο Σωτηρόπουλο και στον κύριο και στον πατέρα. Όχι σε όλους, μία ερώτηση, κύριο Σωτηρόπουλο, αυτό θέλετε εσείς. Τι προσθέτει να ξέρουμε το μέλλον, ποιους ωφελεί, εάν δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την καταστροφή του κόσμου. Μα ξέρω τι θα γίνει και μετά από όλα αυτά. Δηλαδή, ποιοι ανώμαλοι νόες έχουν δημιουργήσει αυτή την καταστροφή του κόσμου. Ο Αντίχριστος θα το κάνει αυτό. Αυτό θα το κάνει. Αυτό. Το λέει μέσα. Και θα είμαστε ικανοποιημένοι με την ιστορία του Αντίχριστου. Και στο τέλος θα στραφεί και εναντίον αυτών που πρόκειται να έρθουν από τον ουρανό. Που είναι η εξωγήινη, η υποτιθέμενη εξωγήινη, που είναι ο Χριστός. Συγγνώμη, ο Αντίχριστος είναι υπερβατικών ή είναι ανθρώπινων? Σύμφωνα με αυτά που έχω καταλάβει μέχρι τώρα, θα είναι κάποιο άτομο. Άρα λοιπόν, εάν είναι ο Αντίχριστος. Τώρα υπάρχει από τα παλιά τα χρόνια, υπάρχει το πνεύμα του Αντιχρίστου που ενεργεί πάνω στη γη. Κάποιοι θέλουν να εωρείται αυτή η ιστορία. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Όχι όλοι, κύριε Σωτηρόπουλε, παρακαλώ. Δεν είναι κουβέντα αυτή. Όχι, έχω βαρεθεί με αυτήν την ιστορία. Σας παρακαλώ πολύ να μιλάτε όλοι μαζί και μιλάτε 45 άνθρωποι. Μιλάει ο κύριος Νικολάου, προσπαθεί να απευθύνει ένα ερώτημα, παρεμβαίνετε τρεις. Θέλω σας να παρακαλώ. Πω, εφόσον αποδεχόμεθα ότι ο Αντίχριστος είναι ανθρώπινον και αναδύεται η ιδιότητά του ως Αντιχρίστου, μοιραία μας παραπέμπει στον Χριστό. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει Αντίχριστος αν δεν υπάρχει Χριστός. Θα είναι αντίθετος και από τον Χριστό. Τούτου, ως εκ τούτου, ο Αντίχριστος είναι το κορυφαίο και κεντρικό πρόσωπο των εσχατολογικών ημερών που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Ναι, γιατί τώρα θα δράσει. Όμως, σε αυτούς τους καιρούς, τους έσχατους καιρούς θα δράσει. Όμως αυτά τα πράγματα δεν είναι συμβατικά, είναι αλυσιδωτά, πάνε μαζί.
Δηλαδή δεν μπορούμε να απομονώσουμε το πρόσωπο του Αντιχρίστου από το πρόσωπο του Χριστού, διότι συντελείται μια ολόκληρη αυτογνωσία μέσα από τον Λόγο του Θεού που θέλει να καθορίσει τους δύο ρόλους. Και οι δύο ρόλοι είναι οι εξής. Είναι δύο πρόσωπα υπαρκτά. Ο Χριστός και λέει, ο Αντίχριστος που θα βγει τώρα στις μέρες μας. Γιατί τα έχω διαβάσει αυτό και εγώ, ας πούμε, και αγαναστώ. Βασανιστικό. Να όχι, τελειώνουμε. Να σας πω, να σας γιατί πω. Γιατί να μην τελειώνουμε. Να... Γιατί να ζούμε τότε. Να... Δεν τελειώνουμε. Μα να σας απαντήσω. Μα... Δεν θέλετε να σας απαντήσω στο ερώτημα. Ο Χριστός λοιπόν λέει ότι με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ετελείωσαν οι προφήτες. Άρα. Όχι, δεν είπε αυτό, δεν καταλάβατε. Λοιπόν, το εξήγησε προηγουμένως ο κύριος και δεν το καταλάβατε. Προφήτες. Οι προφήτες που προφητέψανε για τον Χριστό. Ακριβώς. Για την έλευση του Χριστού. Ακριβώς. Από εδώ και μπρος πλέον είμαι εγώ. Τι λέει υπάρχουν λοιπόν. Υπάρχουν άλλοι προφήτες μετά. Τι λέει ο Απόστολος Παύλο για τον Χριστό. Λέει ότι είναι ο τύπος του μέλλοντος ανθρώπου. Δεν το λέει για τον Χριστό, για τον Αδάμ το λέει. Και δεν μου λέτε, όταν λέει ότι είναι εξ ενός αίματος όλη η ανθρωπότητα, ενώντας τον Αδάμ, τι αυτό θα πει το άλλο? Είπε ο Παύλος στον Άριο Πάγο. Δηλαδή εγώ είμαι άλλο πράγμα και εσείς είστε άλλο. Όλοι οι άνθρωποι προέρχονται εξ ενός γένους. Από τον Αδάμ και από την Εύα. Έχω γνώμη να ολοκληρώσω. Κύριε Νικολάου, μπορείτε χωρίς να θέτε ερωτήματα στον κύριο Σωτηρόπουλο και στους υπόλοιπους να ολοκληρώσετε, γιατί πρέπει να πάω κάπου άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος μιλάει, ένας άνθρωπος ακούει, έστω και ας είμαστε εκατομμύρια. Ο λόγος αυτός ο οποίος οδηγεί στην αυτογνωσία έχει να κάνει με έναν λόγο μοναδικό, όπως αναφέρεται στον Ιωάννη. Εν αρχή είναι ο λόγος, εννοεί τον Χριστό, εννοεί εμάς, εννοεί τον καθέναν από εμάς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ο Θεός προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ποιος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, κατεβάζει κάτω ακόμη και τον Υιό του τον Μονογενή, ο οποίος με το θάνατό του τι καταμαρτυρεί. Καταμαρτυρεί ότι με την πτώση τη δική του θα έρθει το πνεύμα, θα πνευματικοποιηθεί ο άνθρωπος για να κατανοήσει πλέον όλη την αλήθεια. Η περίοδος την οποία διανύουμε λοιπόν είναι η περίοδος η πρώτη ολοκληρωτική αλήθεια. Εδώ θέλω να πάω στην κυρία Νεκταρία. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, θα έρθω. Στην κυρία Νεκταρία Δοντά. Ή μάλλον στην Νεκταρία που είναι 18 ετών, μοντέλο και που σας κοιτάζει έκπληκτη από πάνω, νομίζει ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Σκάσε ένα χαμόγελο, Νεκταρία, και πες μας τι κατάλαβες τώρα από όλα αυτά. Ποιος σε έπεισε, ποιος δεν σε έπεισε. Θα συμφωνήσω με την κυρία Γιαννοπούλου. Και θα ήθελα να πω κάτι πολύ απλά. Ότι πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή δεν υπάρχουν προφήτες, γιατί δεν μπορούν να ξέρουν το μέλλον άτομα που μόνο ο Θεός το ξέρει. Ο Θεός ξέρει το μέλλον μας. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια άτομα που θα μας πούν το τι θα γίνει αύριο. Αυτά είναι τα λεγόμενα medium, με λίγα λόγια. Τα medium δεν ξέρουν τα μέλλοντα, ξέρουν οι άνθρωποι του Θεού αυτό που είπε ότι μόνο ο Θεός ξέρει τα μέλλοντα. Δεν αφήνεται κάτω να πέσει ούτε τρίχα. Να ολοκληρώσει. Αυτό που είπε ότι ο Θεός ξέρει τα μέλλοντα είναι σωστό, αλλά ο Θεός αποκαλύπτει στους προφήτες του. Αφήστε αποκαλύπτει την ολοκληρώση τη σκέψη της. Τώρα εσείς έχετε αλλάξει τα πάντα εδώ πέρα. Όχι, με τη δική δεν σας... θέλω να μένουν κενά στα θέματα της πίστεως, κύριε. Μα δεν θέλετε να αφήσετε τίποτα. Είναι ποια θέματα κενά ζωής ή θανάτου αυτά τα πράγματα. Συνεχίστε. Θα μπορώ να πω ότι μου έχουν δημιουργηθεί πολλά κενά αυτή τη στιγμή. Έχω μπει σε ένα χάος. Έχω ακούσει πολλές σεβαστές απόψεις, αλλά. Τι να πω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που έχω ακούσει σε κάποια βίντεο. Δεν μπορεί να γίνουν έτσι τα πράγματα. Ναι, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Αλλά από την άλλη είναι και στο χέρι μας να προσπαθήσουμε να μην δημιουργήσουμε ούτε το πόλεμο ούτε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε με αγάπη και δεν μπορεί να γίνει τιμωρός μας. Πιστεύετε εσείς? Στο Θεό? Ναι. Ακράδατα. Ακράδατα. Μπράβο. Λοιπόν, μείνετε εκεί που είστε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Και αυτός είναι άλλος Θεός, δεν έχει σχέση. Μην μου επιτεθείτε τώρα, κύριε Σωτηρόπουλε. Πάντως αυξήθηκε ο αριθμός των πιστών και χαίρομαι γι' αυτό. 5-6. Εμείς κάνουμε άλλη δουλειά, δημοσιογραφική. Τώρα, αν αυξάνεται ο αριθμός των πιστών, μετά θα πάμε. Θέλω μια κοινωνιολογική ανάλυση. Νομίζω ότι αδειμονείτε να τη δώσετε. Υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη την προφητεία, τη θρησκεία, τα την πίστη. Αυτά δεν ερμηνεύονται κοινωνιολογικά. Α, θα καταργήσει και την επιστήμη σας. Σε λίγο πάει η έδρα. Επίκουρη καθηγήτρια είναι ακόμα, τώρα δεν θα προλάβει να την πάρει. Ασχολείται με ένα μέρος του επιστητού. Ζαν Ντάρκ θα σας κάνει. Πάμε. Γιατί σε λίγο, χέρι-χέρι, χωρίς τον Καρατζαφέρη, που είναι κοινός φίλος με το Μεγακλή, θα προχωρήσουμε σε μια αποκάλυψη που άλλοι έχουν οσμιστεί. Άλλοι έχουν ήδη ακούσει και διαβάσει, αλλά είναι το άκρο ανάδοτον
της διαστροφής. Και φυσικά μιλάω για αυτή τη φοβερή ταινία που έφτιαξαν οι Αμερικανοί πριν 2 χρόνια και που περιέγραφε τα πάντα, από το σκάνδαλο Λεβίνσκι μέχρι την επίθεση στο Κόσοβο. Είναι απίστευτα πράγματα. Και όμως είναι αυτό το στοιχείο. Ο σεναριογράφος, σημειωτέων, δεν ήταν προφήτης.